να στέκει ένας παρολυμπιονίτης από κάτω από την εξέδρα, σαν τον Ζητιάνο, σαν να περιμένει να πάνε του ρίχνετε να πούμε ένα οβολό, α το πούμε, να πάει να πάρει ένα κουλούρι να φάει. Η εικόνα του Παραολυμπιονίκη και Προέδρου της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής Γιώργου Καπελάκη, κάτω από την εξέδρα, μακριά από τους επισήμους, στη σκιά των εγγενείων, αποτέλεσε γροθιά στο στομάχι. Κανείς δεν προέβλεψε για ράμπα στις αθλητικές εγκαταστάσεις καρτερού. Ένα έργο 4.135.000 ευρώ, το οποίο ο Υφυπουργό Αθλητισμού ανέθεσε απευθεία, χωρί όμω πρόβλεψη για πρόσβαση ατόμων με αναπηρία. Το πρόσωπο που μα έκανε υπερήφανου με το ήθο και τα μεταλλιά του, ο Γιώργο Καπελάκη, κρατά για άλλη μια φορά αξιοπρεπή και ταπεινή στάση. Αν αυτή ήταν η ίδια σε αυτή την καρέκλα, στο αναπηρικό αμαξίδιο, αν ήταν ο πατέρα του, αν ήταν το παιδί του. Θα τους πήγαινε ωραία να κρατούν και να χειροκροτούν τα... ποια εγγένεια, σε ποια Ελλάδα, σε ποια πόλη. εντος δυο δύο-τρίων ημερών θα πάω να κάνω μια επίσκεψη. δεν έχει φτιαχτεί με, με, τα, με τα πόδια μου, με τα δόδια μου, όπω μπορώ, θα την εχαλάσω. Το γεγονό ότι δεν προβλέφθηκε ράμπα ή πρόσβαση για άτομα με αναπηρία έχει ξεσηκώσει θύελα αντιδράσεων, με τα σωματεία να κάνουν λόγο για ασέβεια απέναντι στο πρόσωπο που θα έπρεπε να χαίρει περισσότερο σεβασμό από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Άλλωστε ακόμα και οι παρευρισκόμενοι με μια απλή κίνηση θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει τη σκληρή εικόνα. Αλλά εγώ που είχα σπάσει το πόδι μου ως νομαρχιακή σύμβουλος και στην ορκομοσία μου δεν είχαμε προλάβει στην νομαρχία Χανίων τότε να κάνουμε ασανσέρ. Με έπιασαν τέσσερις συνάδελφοι με το αμαξίδιο και με ανεβάσανε απάνω που ήταν η ορκομοσία. Και να τον βοηθήσουν, να σηκώσουν με τα χέρια του το, το, αμαξίδιο, να τον βγάλουν πάνω στην εξέδρα και να είναι και αυτό εκεί ανάμεσα στου στους, στους παπάδε, εκεί του ιερεί, στον κύριο Περιφερειά, στον κύριο Λαμπρινό. Μετά το περιστατικό, οι αρμόδιοι παραδέχτηκαν το τεράστιο λάθο και ο υφυπουργό αθλητισμού ζήτησε συγγνώμη. Τα σωματεία όμω κάνουν λόγο όχι μόνο για σοβαρή παράβλεψη, αλλά για ανάγκη να αλλάξουμε στάση απέναντι σε ανθρώπου με αναπηρία. Παρουσία του υφυπουργού, του κυρίου Αυγενάκη, που είναι συμπατριώτη του, τον έθιγαν και αυτόν. Για να μην πω βέβαια ότι έθιξαν τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Ενώ οι οργισμένε αντιδράσει για το περιστατικό συνεχίζονται.